Εντάξει, ναι, σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει λίγο πιο εύκολα. Παίξαν πολύ οι μικροί μας. Και είμαι γενικά πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή τους. Εντάξει, κάναμε κάποια λάθη πάλι, αλλά εντάξει, το σημερινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο για μας ήταν σχετικά έτσι σαν προετοιμασίας. Τα παιδιά είναι αρκετά κουρασμένα από τις δύο εβδομάδες κενό που είχαμε, γιατί κάναμε πολλή προπόνηση. Βγάλαμε κάποια πράγματα στο νερό που ήθελα εγώ να δω και κυρίως παίξανε οι μικροί μας που εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτούς και ποντάρει και ο ναυτικός όμιλος πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά. Και τώρα όλα κρίνονται 3 Μαΐου. Ναι, τώρα είναι ένα παιχνίδι με το Περιστέρι εδώ στις 3 Μαΐου. Και το λέω ένα γιατί αν πάρουμε το ένα... Ακριβώς, τελειώνει. Νομίζω ότι η ομάδα θα είναι όπως πρέπει και θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη στις 3 Μαΐου εδώ. Πιστεύω να έρθει ο κόσμος, είναι το τελευταίο παιχνίδι για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ναυτικό όμιλο Χίου, για την ιστορία της ομάδας, για όλο το νησί. Θεωρώ ότι πρέπει εδώ το κολυμπητήριο να έχει αρκετό κόσμο, να νιώσουν τα παιδιά ότι... Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί χιώτες μες στην ομάδα φέτος, πάρα πολλοί. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να ήταν τόσοι χιώτες. Να νιώσουν τα παιδιά ότι παίζουν στο σπίτι τους, ότι έρχεται ο κόσμος να τους βοηθήσει. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα πάρουν την νίκη και η ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Μήπως το γεγονός ότι ακριβώς θέλουμε ένα παιχνίδι τους γεμίσει άγχος? Όχι, νομίζω ότι έρχονται, αν έχει κόσμο το κολυμπητήριο και μέσα στην έδρα μας, δεν πρέπει να έχουμε άγχος εμείς. Το άγχος πρέπει να το έχει το Περιστέρι που αν χάσει τελειώνει. Εμείς έχουμε 3 ευκαιρίες. Αλλά πρέπει να μπούμε σαν να μην έχουμε καμία άλλη ευκαιρία. Σαν να είναι αυτό και κανένα άλλο. Και νομίζω ότι θα το κάνουμε. Νομίζω ότι θα το κάνουμε. Το σημερινό παιχνίδι καταρχάς για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχεις ξαναπαίξει εναντίον της Χίου, έτσι? Εναντίον της Χίου έχω ξαναπαίξει, αλλά πρώτη φορά έρχομαι να παίξω αντίπαλος στο Ιωνικό Κολυμπητήριο και για μένα ήταν περίεργο το συνέστημα. Είναι η ομάδα μου, είναι η ομάδα που ανδρώθηκα. Εντάξει, από εκεί και πέρα εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Σε ένα βαθμό τα καταφέραμε. Δεν έχουμε πετύχει το στόχο που είχαμε θέσει, γιατί σε ορισμένα παιχνίδια φανήκαμε κατώτεροι των προσδοκιών. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο Φουθού είναι μια ομάδα που ανέβηκε πέρσι από την Α2. Είναι μια ομάδα με το μικρότερο budget στην κατηγορία. Είναι μια ομάδα που επέλεξε να στηριχθεί σε νεότερους ηλικιακά παίκτες, να μην έχει ξένους. Και όλα αυτά, εντάξει, έχουν ένα μερίδιο στην πορεία μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε ορισμένα παιχνίδια θα μπορούσαμε να έχουμε σταθεί πολύ καλύτερα και να έχουμε κατορθώσει να κάνουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Απ' την άλλη, σήμερα η Χίος σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού ήταν καλύτερη και δίκαια κέρδισε. Τη συνέχεια πώς την βλέπεις και για τη Χίο αλλά και για σένα? Καταρχήν, να ευχηθώ στη Χίο πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία και νομίζω ότι θα τα καταφέρει, το αξίζει. Εμείς έχουμε ένα παιχνίδι τώρα εξαναβολή στην Τετάρτη με τα Χανιά, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να μας δώσει κάποιες ελπίδες για την κατηγορία εάν το κερδίσουμε, γιατί θα φέρουμε τη σειρά με τα Χανιά στο 1-1. Αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο βέβαια αυτό να συμβεί. Όμως εμείς θα πάμε την Τετάρτη, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν και από εκεί και πέρα θα δούμε. Ο Φουθού είναι μια ομάδα η οποία ακόμα και αν πέσει φέτος θα έχει συνέχεια. Του χρόνου θα αγωνιστεί στην Α2 και θα έχει αξιώσεις. Τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο για το μέλλον δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ούτε και πού θα είσαι εσύ. Το που θα είμαι εγώ εξαρτάται από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Καλώς ερχόντων πραγμάτων, εγώ θα ορκιστώ, θα πάρω το πτυχίο μου τους επόμενους μήνες. Και το που θα βρίσκομαι δεν το ξέρω, ναι.